Πάντοτε θα υπάρχουν στη ζωή άνθρωποι που θα αφιερώνουν τη ζωή τους στο Θεό και εκείνος ή την αγάπη τους αυτή, η οποία συνοδεύεται από άσκηση, αγρυπνίες, προσευχή και νηστεία, τους χαρίζει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και γίνονται έτσι οι λεγόμενοι πνευματοφόροι ή χαρισματούχοι. Ο γέροντας Βανίλ Καντουνακιώτης λέει για αυτούς ότι έλαβαν το πτυχίο της άνοσοφίας διδασκόμενοι από τον Θεό. Γι' αυτό συμβαίνει το εξής. Όταν και όπου εμφανιστούν, γίνονται πηγές πνευματικές στις οποίες ξεδιψούν τις ψυχές τους οι πιστοί, οι οποίοι γίνονται έτσι και πνευματικά τους παιδιά. Συνήθως είναι ασκητές που γίνονται αγαπημένα πρόσωπα, όπως ο γέροντας Παΐσιος, ο Πορφύριος, ο Ιάκωβος ο Τσαλίκης και εδώ στην Κρήτη μας ο Γενάδιος, ο οποίος ασκήτευσε στην περιοχή της Αγίας Άνης πιο κάτω από τα Κούμια, ο γέροντας Θεοδόσιος που ασκήτευσε από το 1947 ή στην περιοχή της Κατεβατής και ο γέροντας Ευμένιος, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής του προφήτη Ηλία στα Ρούστικα. Υπήρχε μάλιστα μία σχέση μεταξύ και των τριών ασκητών. Ο Γενάδιος και ο Θεοδόσιος ήσαν πολλοί φίλοι, αδερφοί, γιατί ασκήτευαν περίπου στην ίδια περιοχή. Ενώ ο γέροντας Ευμένιος ήταν ο πνευματικός του Θεοδοσίου. Γι' αυτό και όταν κοιμήθηκε ο Θεοδόσιος, πέρασε από το μοναστήρι του πνευματικού του και τον αποχαιρέτησε. Στάθηκε στην πόρτα του κελιού μου και με αποχαιρέτησε κουνώντας το χέρι του, έλεγε κατόπιν ο γέροντας Ευμένιος. Αυτόν λοιπόν τον γέροντα Θεοδόσιο σας παρουσιάζομαι προς δόξα Κυρίου. Είναι το χωριό του γέροντα Θεοδοσίου. Απέχει από το Ρέθυμνο περίπου 35 χιλιόμετρα και 7 από το Σπίλι. Είναι ένα όμορφο μεγάλο χωριό, αμφιθεατρικά κτισμένο, δεξιά του δρόμου καθώς πάμε προς την Αγία Γαλήνη. Ήταν ο Θεοδόσιος ένα από τα 6 παιδιά του Στυλιανού και της Μαρίας Ναυμακεράκη. Γεννήθηκε το 1907 και έλαβε το όνομα Θεμιστοκλής. Η ευσέβεια των γονέων του και ιδιαίτερα της μητέρας του, η οποία τον αγαπούσε περισσότερο από τα άλλα παιδιά, εσμήλευσε την ψυχή του, γι' αυτό και αγάπησε πολύ τον Θεό. Τόσο πολύ, ώστε γρήγορα άφησε το σχολείο. Πήγε μέχρι την πρώτη γυμνασίου, χωρίς και να φοιτήσει σε αυτή. Ήταν κοντά στον πατέρα του, βοηθώντας τον στις αγροτικές εργασίες. Σε ηλικία 20 ετών, κρυφά από τους γονείς του, τις νύχτες, ακολουθώντας το παράδειγμα του Αγίου Αντωνίου, πήγαινε στο νεκροταφείο του χωριού για να μελετήσει το θάνατο, όπως έλεγε στα πνευματικά του παιδιά. Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος του 1940, στρατεύθηκε όπως όλοι οι νέοι μας. Σε μια μάχη που εκκινδύνευσε να χάσει τη ζωή του, έκανε το εξής στάμα. «Παναγία μου, σώσε με και εγώ θα γίνω μοναχός». Και πράγματι σώθηκε. Γι' αυτό αργότερα με την υποχώρηση
κατέφυγε στο ησυχαστήριο Παναγουλάκη που βρίσκεται στην Καλαμάτα. Εκεί έμεινε, πέρασε το χρόνο της δοκιμασίας και κατόπιν έγινε μοναχός με το όνομα Θεοδόσιος. Έμεινε εκεί μέχρι το 1947, οπότε ήρθε στο χωριό του. Θα αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την κατεβατή, όπου είναι η πατρική του περιουσία, ως τόπο της άσκησής του. Εκεί θα κάνει το ασκητήριό του. Παίρνοντας τον ομαξιστό δρόμο του χωριού προς την κατεβατή, συναντούμε ένα μικρό εικονοστάσιο. Είναι το αφιέρωμα θεματικών παιδιών του Γέροντα προς την Παναγία τη Γοργοεπίκο, η οποία τα έσωσε από βέβαιο θάνατο κατόπιν προσευχής του Γέροντα, που διείδε τον κίνδυνο όταν οδηγός στο αυτοκίνητο αποκοιμήθηκε μετά από αγρυπνία στο σχητήριο του Γέροντα και το αυτοκίνητο έπεσε σε βάθος 20 μέτρων. Κανείς δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Σε κάποιο σημείο του δρόμου συναντούμε δύο σημεία. Το ένα είναι μία πινακίδα που γράφει «Μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου» και το δεύτερο ένα μεγάλο εικονοστάσι, και τα δύο μας δείχνουν το δρόμο που οδηγεί στο ασκητήριο του Γέροντα. Είναι ένας τσιμεντένιος δρόμος, καμωμένος από το Γέροντα και με δωρεές πνευματικό του παιδιών. Είναι ταντελωτός και σε όλη τη διαδρομή του μοιάζει με εξώστη από τον οποίο θαυμάζει κανείς την ομορφιά της φύσης της κατεβατής, η οποία με τα υψηλά βουνά που την περιβάλλουν παρουσιάζεται ανέμορφη. Γι' αυτό και σε κάποιο σημείο ο Γέροντας δημιουργεί το ασκητήριό του. Η φύση πάντοτε γοητεύει τον άνθρωπο και τον φέρνει κοντά στο Θεό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος την αγαπά και τη σέβεται. Αυτό το παρατηρούμε στη ζωή των ασκητών μας. Αγαπούν την φύση και ότι υπάρχει στη φύση. Γι' αυτό και εμφανίζεται στη ζωή τους το θαυμαστό γεγονός να ζουν με άγρια θηρία, είτε με αρκούδες, είτε με φίδια, είτε με οτιδήποτε άλλο. Έτσι και ο Γέροντας αγαπούσε πολύ τη φύση της κατεβατής. Την αγαπούσε και τη σεβόταν. Γι' αυτό και την άγγιζε με σεβασμό. Και εκείνη, δεχόμενη την αγάπη του και τον σεβασμό του, του χάριζε τα αγαθά της. Πνευματικά του παιδιά διηγούνται ότι μία μέρα είδαν ένα μεγάλο σκορπιό πάνω στον ώμο του Γέροντα και έντρομα του είπαν: «Γέροντα, ένα σκορπιό στον ώμο σας». Και εκείνος με ένα χαμόγελο τον πιάνει και σκύβοντας τον αφήνει κάτω στη γη. Αγαπούσε τη φύση αλλά και τα ζώα της. Αλλά να, φτάσαμε στο κάτως του ασκητήριό του. Μας υποδέχονται οι καμπάνες. Ολόκληρο είναι έργο των χειρών του. Το έκτισε σιγά σιγά, βοηθούμενος μετά από μερικά χρόνια από τη γερόντισσα Μαγδαληνή, που ήταν κατά σάρκα συγγενής του. Την ημέρα έκτιζε, έσπαγε πέτρες, έφτιαχνε λάσπη και τη νύχτα προσευχόταν. Στις ημέρες του, όταν έγινε αδίγνωστη η ύπαρξή του, το ασκητήριό του γέμιζε από ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι πήγαιναν να τον ακούσουν
να αναπνεύσουν την ευωδία του, γιατί ευωδίωσε ο γέροντας. Η ευωδία κάλυπτε την απλησία του. Κάποτε μου είχε εξομολογηθεί το 1996 ότι είχε αναπληθεί από το 1947. Άγιος Αντώνιος, η μικρή εκκλησία, το καθολικό το σκητηρίο του, την οποία έκτισε κατόπιν υποδείξεως του Αγίου Αντωνίου. Όταν ήταν δηλαδή 14 ετών, είδε τον Άγιο να του ζητά να του κτίσει την εκκλησία του, γιατί ήταν μισογκρεμισμένη. Και εκείνος τότε του υποσχέθηκε ότι θα του κτίσει την εκκλησία. Και το έκανε, μας το δείχνει η ύπαρξής της. Μικρή και απλή, γεμάτη όμως από την παρουσία του Αγίου Αντωνίου και την ευσέβεια του Γέροντα. Φροντισμένη με αγάπη και με πολλά αφιερώματα των πιστών. Όταν την έκτιζε, κοιμόταν πάνω σε ένα σακί που ήταν ταυτόχρονα και σκεπασμά του. Κατόπιν έκτισε τη μικρή κουζινούλα όπου και θα κοιμάται. Στον Άγιο Αντώνιο προσευχόταν και αγρυπνούσε. Τον αγαπούσε πολύ, γι' αυτό και τον είχε ως υπόδειγμα σε όλη του τη ζωή. Σε υψηλότερο επίπεδο από τον Άγιο Αντώνιο είναι η μικρή εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου. Τιμούσε και ευσεβόταν πολύ τον Άγιο, γι' αυτό και στόλισε το ασκητήριό του και με εκκλησία αφιερωμένη στη χάρη του. Όταν πήγαινε για αγρυπνία ή ακολουθία, έλεγε ότι ο Άγιος τον χαιρετούσε με δύο τρόπους, είτε με ευωδία από το δεξί χέρι που ευλογεί, είτε κουνώντας το καντήλι του. Δεν μπορούσε όμως να λείπει από το ασκητήριό του και η Παναγία. Έτσι, σε ιδιαίτερο τόπο έκτισε μαζί με τη γερόντισσα Μαγδαληνή την εκκλησία αφιερωμένη στο ρόδο του Αμάραντου. Μια εικόνα πολύ μεγάλη που στολίζει ολόκληρη την εκκλησία της. Ο γέροντας την έφερε από το Ρέθυμνο με πομπή. Γι' αυτό και η εικόνα χάριζε στο γέροντα μυρόβληση. Αυτή η μυρόβληση γίνεται και τώρα. Ιδιαίτερα όμως στα μνημόσυνα του γέροντα. Γερόντισσα Μαγδαληνή διηγείται: όταν τα μηχανήματα
άνοιγαν το δρόμο πάνω από το ασκητήριο. Ένας μεγάλος βράχος ξέφυγε και κατευθυνόταν στο μικρό εκκλησάκι της Παναγίας. Τότε η γερόντισσα είπε: «Παναγία μου, σώσε τον κόπο μας, την εκκλησία σου». Και τότε ο βράχος αλλάζει κατεύθυνση και πέφτει πίσω από το ιερό και σταμάτησε πάνω σε μία στάμανα γεμάτη νερό χωρίς να τη σπάσει. Αλλά ήρθε η ώρα να ξαναζήσουμε όμορφες στιγμές που είχαμε ζήσει όταν ζούσε ο Γέροντας. Όταν μέσα στη μικρή εκκλησία του Αγίου Αντωνίου μας υποδεχόταν και με αγάπη απαντούσε στις απορίες μας. Όμορφες και ξέχαστες στιγμές, ας τις ξαναζήσουμε για λίγο. Να είπε το καταντημά μας, που δεν υπάρχει σήμερα ο άνθρωπος να μην έχει πρόβλημα. Με άγχος λείπτε όλοι. Αυτοί που με ακούτε έχετε άγχος όλοι. Γιατί πως πεινάτε, στερείτε, όχι παιδάκι. Δεν πεινάτε, στερείτε. Στερούμαστε πάνω από το Θεό. Όταν ο άνθρωπος δεν δείτε τα σύνορά του Θεού, όσο και να κάνει, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Δηλαδή, ότι εδώ, σαν αιχμάλωτη στη ζωή. Θα φύγει αύριο να πα στον τάφο. Τι πέσε και στον άνθρωπο, πας άνθρωπο, δεν μπαίνει στο ξωμόνο, το δημιούργημα. Μου το δημιούργημα παίρνει, δεν μπαίνει στο σπίτι σου και το αμπέλι σου και το χωρό σου. Και το χωρά σου, παίρνει μόνο το δημιούργημα και φεύγει. Θες και δεν θες. Γι' αυτό πώς θα είναι ικανοποιημένος στη ζωή σου όταν χτίζεις αυτά. Έχεις πολλά χρήματα σε ένα ωραίο σπίτι. Όμως άλλο που θα πάρει δεν το παίρνει στο σπίτι το χρήματά σου. Παίρνει μόνο το δημιούργημα. Γι' αυτό, παιδάκι μου, σήμερα έχουμε όλοι προβλήματα και πρέπει να επανέλθουμε. Να επανέλθουμε το παράδοτο στο λυπείτε, ο Θεός δεν θέτει η απολιά μας. Διότι η αμαρτία για να το κάνουμε το δίληνα, ο Θεός δεν μας τιμωράει η αμαρτία. Έμως όταν έχεις ένα σταμνί κρασί, ένα βαρέλι, ένα πιθάρι, το κρασί ούτε μην το λύνει στην πάντα. Και πας να συγκευάνεις κρασί και πίνεις και πίνεις και μεθείς και πέφτεις. Θέλει το κρασί. Εσύ που το έφυγε, το ξέρεις που θα μου πει, θα πεθείς, θα πέφτεις. Όταν πας και πτέψεις μια ξενομιλιά, τι μιλά θα κάνω αυτή μιλά. Ξύνα. Φτεντανίλα. Όχι, το είδος. Εσύ μου φύτεψε μιλά. Λοιπόν, από το μωρό μας αμαρτή ασθενεί το σώμα και η ψυχή μέρα. Είμαστε λοιπόν άρρωστοι ψυχικός. Αλλά πάλι ο Πανάγαθος Θεός παιδάκι μου, που ήρθε να αναμάρτησε τους ουρανούς, μας έτσι μια μεγάλη δωρεά. Και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι όλοι. Γιατί είμαστε πλάσμα του και δημιουργηματάλλου. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι όλοι. Ξεμολογάς. Όχι ποτέ. Γιατί έτσι μου, γιατί. Δεν πίνεις τα ρούχα σου κάθε μέρα τακτικά. Γιατί, γράμματα ξέρεις. Ξέρω. Έλα και μα θα πληρώσεις να καθαρίσεις το δημιουργημά σου. Θα πληρώσεις. Δεν θα δώσεις τα λεφτά σου. Γιατί όμως δεν θα κάνεις αυτό. Γράμματα ξέρεις. Γιατί το κάνεις αυτό. Ο Θεός δεν θέλει τα χρήματά σου. Γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη σε ένα ιερέα να του τα πω. Ναι. Καλά, έχεις κάνει εγκλήματα. Όχι, τίποτα δεν έχω κάνει κατά τα πάντα. Σε βλέπω καλή. Γιατί όμως αυτό το κάνεις. Δεν μου έχουν κάνει άλλη εγκλήματα. Ναι. Μου έχουν κάνει άλλη εγκλήματα. Είστε άλλα εγκλήματα. Μου έχουν κάνει επάνω μου άλλη κακό. Ναι, παιδάκι μου, αυτό δεν μπορεί να πας στη βασίλεια του Θεού μας στον Ευρώπη. Είσαι καλή όλα. Αλλά εφόσον όμως δεν καθαρίσεις το δημιουργημά σου, είσαι ακάθαρο. Το κουστάρι σαν να το πνίσεις είναι λερωμένο. Έτσι πλέμψε το δημιουργία μου. Το λέω για όλες σας. Παιδάκι μου, το ξέρεις ότι είμαστε στο τελευταίο καιρό. Είσαι παντρεμένη. Ναι, ήμουν παντρεμένη. Μια φορά. Μια φορά σου παντρεμένη. Η γυναίκα σε 9 μήνες όταν είναι πάντα όταν είναι έγκυος. Και μας ήταν ένα παιδάκι σε 9 μήνες. Έχει πόνο.
Έτσι είμαστε τώρα ασύ ότι έχουν δυνατά τα οποία θα τα δείτε πολύ σύντομα. Δεν μπορεί παιδάκι με το κόσμο να δει. Δεν μπορεί έτσι να μας αφήσει. Διότι φύγαμε τελείως από τον δρόμο μας. Να σας ρωτήσω γέροντα κάτι που έχω παρατηρήσει 60 χρόνια. Και πήρε 60 χρόνια τώρα και μέσα, και αν πεθάνεις αύριο τι θα γίνει. Εξασφαλιστεί να αυτές ό,τι θα γίνει. Ναι, αλλά εγώ να σας ρωτήσω κάτι την βλέπω και μου κάνει εντύπωση. Ότι οι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι εδώ στη γη, που τις παρακολουθώ ποιοι είναι, έχουν πάρα πολλά βάσανα και μεγάλα βάσανα. Ναι. Οι πάρα πολύ κακοί άνθρωποι εδώ στη γη δεν έχουν βάσανα. Δεν έχουν βάσανα. Θέλω να μου δώσετε μια εξήγηση γι' αυτό. Μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση γιατί... Αυτές οι προεκτοτιούν είναι εξαιρετικές. Να σου πω τώρα. Όταν έχεις δυο πρόβατα, δυο αρνιά και λες τώρα θα πουλήσω τον κασάπι και του κάνεις αυτό θα το καλοπεριπιεθείς τώρα όμως δεν θα το πεθείς καλά. Γιατί είναι και δικό σου. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει φύγει από το Θεό, το φύγει για σεδάτη, αλλά το εσωτερικό του είναι καθαρό, είναι σωστός μέσα, είναι μια καρπούζα σάπια. Εσύ κάνεις προσευχή, νηστεύεις, προσεύχεις και δεν είσαι ικανοποιημένος. Αυτός είναι ικανοποιημένος. Είναι αυτός. Πώς θα είναι ικανοποιημένος. Είναι πλάνο και δημιούργημα κι αυτό. Δεν βλέπεις απ' έξω, όπως πας σε έναν τάφι και λέω σε ένα ωραίο τάφι. Μέσα όμως είναι πρόβλημα και εξωλία. Έτσι γι' αυτός ο άνθρωπος. Η μονομιάς που απέλει. Λοιπόν, παιδάκι μου, ο Θεός μας είχε λοιπόν αυτή τη δουλειά και ήταν από τους ουρανούς και σταυρώθηκε. Και για εμάς τους αματερούς και μας έδωσε αυτή τη μεγάλη δουλειά. Ως άνθρωπος έχεις πάλι να επανέλθεις. Ενώ σ' αφουσάνεις σου να το πλένεις. Έτσι σου σήμερα ο άνθρωπος που δεν της ανεβαστηθούν να περιθώνει πάση. Και τώρα, παιδάκι μου, όπως βαδίζεται τώρα ο κόσμος, έφυγε τελείως από τον προσμό του. Ούτε προσευχή, ούτε νηστεία, ούτε εξομολόγηση, ούτε ευκαιρία, ούτε παράδειγμα, ούτε γεμάτη λειτουργία σε εκκλησία. Πώς θα σωθούμε, πέστε μου. Και τι απολογή είχαμε δώσει πάνω στο Χριστό, αλέκα στο Κριτή, ο οποίος ήρθαν για το χαρτί το δικό μας και σταυρώθηκε. Και υπόθεση του είπα και παγωπόρ και νοπόρ και είπα και δαιμονισμένο. Και πήγε Σαμαρίτη και τα δέχτηκε όλα. Εμείς τώρα τι κάνουμε. Με το φαΐ θα σωθούμενε, όχι δε στον άνθρωπο με το φαΐ. Χρειάζεται ο άνθρωπος να νιώσει τι είσαι άνθρωπο, ένα καλή κόμμα, ένα καλή άνθρωπο. Και πολύ τα σιώσεις φέρετε από τον άνθρωπο τον κόμμα και εγκαταλείψεις τα πάντα και πας να τα αφαιώνει. Αυτό το σώμα, το πλάστι που σου έδωκε τόσο. Όμως, αυτό το δημιούργημα δεν πέθαινε ποτέ. Διότι όπως σας είπα, το Χριστό μας ετάφηκε στον τάφο, αναστήθηκε και λέει, μη γίνετε, μη γίνεστε. Και ο Γιώργος πήρε το στάρι στη γη, σας αφήνει και κάνει καρπό. Κάθε άνθρωπος θα τα πει και θα μας τα πει. Γι' αυτό το δάκι μου πρέπει να νιώσουμε καλά, διότι δεν μπορούμε να μείνουμε ικανοποιημένοι με τα χρήματα και με τα χτήματα. Μόνο όταν τηρούμε τους εντολάστους θα μείνουμε ικανοποιημένοι, με διάλογο τρόπο, όχι. Διότι είπαν, έχεις πολλά χρήματα, έχεις ένα μέγαρο. Μα πέθανε σάβλο το πιέσαι το μέγαρο αυτό. Είσαι στα πούτη σου, τι παίρνει. Γι' αυτό το παιδάκι μου είμαστε τελευταίο καιρού. Είναι σημεία των καιρών της καταστροφής της ανθρωπότητας. Τα Σόδομα και Γόμορα ήταν πέντε πολιτείες. Τρώγονται και πίνουν σαν άνθρωποι, γαμίζονται και μη γαμίζονται, νηφεύονται και μη νηφεύονται. Και κάνει παρακοή ο Θεός, κάνει μια παράταση 120 χρόνια. Όμως οι άνθρωποι πηγαίνουν χειρότερα. Και έγινε και μια λίμνη, η νεκρά θάλασσα που ακούτε, έγινε αυτό η Πεντάπολη. Και τώρα και πολύ να περάσει ψοφά. Γιατί ο Θεός δεν θέλει την απολιά μας, αλλά η αμαρτία μας έχει τίποτα. Όπως σας είπα και πολύ, ότι όταν πάει και ψήσει κρασί και με τρεις και πέφτεις, λέει το κρασί. Εσύ αυτό ψήσει. Το κρασί είναι στην πάντα. Εσύ να βαρύει κρασί, αυτό δεν βάζει. Και έτσι η από τον πολλό μας αμαρτία ας είναι το σώμα και τους παιδάκι μου πόσα νοσοκομεία είναι σήμερα, όσοι πεθαίνουν ανθρώπους. Πόσοι χάνονται σήμερα, με τα φάρμακα του ερχόμενου. Θα ζήσει ο κόσμος, θα ζήσει ο κόσμος. Υπάρχουν νέοι και νέες τώρα. Είμαστε παιδάκια με τα Σόδομα και ο Ζώδος. Τώρα ο Σόδος σοδεύει. Κάτσε στο σπιτάκι σου κάνει προσευχή σου. Εκεί θα σε βοηθήσει η χάρη του Θεού εκείνη. Διότι για μας δεν βρεις ανάπαυση. Είμαστε τα τέλη. Όπως η γυναίκα στην Ιαμία έχει πόνους με τον Παναλά και θα γεννήσει όμως. Οπωσδήποτε θα γεννήσει.
έτσι να σιωδίνουν και έχουν τη σημεία των καιρών, τα οποία θα τα δείτε πιο σύντομα, γιατί δεν μπορεί έτσι να δεις ο κόσμος. Θα δεις ο κόσμος, σας ρωτώ. Θα δεις ο νέοι. Όπως μας φτάσουν ένα τριαντάφυλλο στη σέρα σου, και όποια πας το τριαντάφυλλο μυρίζει, και στα αποχωρητήρια να πας στη λοπιά, και όποια πας το τριαντάφυλλο δεν είχαν τη βραδιά. Ο άνθρωπος ο καλός δεν μου λύνεται. Ο υποκριτής όμως, καθημερινό να πίνει στην εκκλησία δεν ωφελείται. Όπως σήμερα υποκριτής, άρα πω, να είχα προσπάρει το σακάκι στα λεφτά σου. Δεν υπάρχει αυτή η υποκρισία σήμερα. Βεβαίως. Τότε τι πάτε μου στο τσικάνι. Τι πά, κορδεύεις το Θεό. Ύστερα πώς οι πάλι κοινωνούν το σώμα και αίμα του Χριστού. Αναξίως. Αναξίως. Κοινωνούν. Λοιπόν, ο Θεός λοιπόν εξετάζει νεφρούς και κάτι στον ανθρώπο. Λοιπόν, μετά και μια εξετάσεις το καθένα στον αυτόν, διότι άμα θα πεθάνεις, δεν θα σε σώσει ο Α και ο Β, ούτε το παιδί σου, ούτε ο συγγενής σου, θα σε σώσει τα έργα σου. Κατά τα συνδυμά σου, θα το δω. Και λοιπόν, πολλοί που πετύχαν σε αυτόν τον ένα όλοι. Και δεν υπάρχει σήμερα ο άνθρωπος επιτυχής. Είτε πλούσιος, είτε φτωχός, είτε μορφωμένος, θα μάθει και να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Να ουδείς. Να, και οι τέσσερα από τον Χάρη είχε πρόβλημα. Πεινάτε, είστε, όχι, δεν πεινάτε. Τα ελέη του Θεού έχουν. Ξέρω, έχετε τα πάντα, αλλά όμως δεν είστε ευχαριστημένοι. Όχι. Έχετε άγχος. Διότι παιδάκι μου σημώνει ο κόμπος το φταίνει. Σημώνει τώρα, εάν έρθουν οι ταυτότητες, πώς θα ζήσουμε. Τι θα γίνω. Τι θα γίνω, πέστε μου. Θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε. Όσοι δεν πάρουν ταυτό, θα ζήσουν. Θα ζήσουν. Αυτοί που θα την πάρουν είναι εκτός του νόμου. Και θα την πάρουν πολύ την ταυτότητα. Πάμε που είστε. Και παλεύω τη ζωή και δυστυχώς και εγώ δεν είμαι πλήρης ικανοποιημένος. Αυτοί που δεν κάνουν τίποτα, πώς θα είναι ικανοποιημένοι. Διότι περάσε πλάρμα και δημιούργημα. Δεν πως θα υποκύψεις θες και δεν θες τα άνθρωπα στήσουν. Στον τρέπον θανάτη. Θες και δεν θες. Τότε όταν πεθάνει ο άνθρωπος καλός, αλλά δεν είναι το λάθος σωστό να πεθάνει. Αμήν. Αυτό είναι αποχαιρετή στον κόσμο, με ευχαρίστηση. Τώρα είμαστε σωστοί. Πού τηρούμενε τη σάρκα, τη βρωμερή σάρκα, η οποία θα την φαντασκουλίτσα, αυτή τη σάρκα. Αλλά είναι όμως ένα ναό του Αγίου Πνεύματος. Ο φτύρων τη σάρκα, φτύρει το ναό του Θεού. Τώρα είναι θαμμένη σάρκα των ανθρώπων σήμερα. Ήμουν λες, υπάρχει καθαριότητα σήμερα στους νέους. Δεν μπορώ να πω ότι είναι οι χειρότεροι από τους παλιούς. Ελάχιστοι. Και οι παλιοί το ίδιο είναι. Μα παλιά. Πιο πολλοί ήταν παλιά. Οι νέοι είναι καλύτεροι τώρα από τους παλιούς. Όχι, στο θέμα αυτό. Ναι, δεν είναι το σωματικό. Και νέες, εγώ θα το ρωτάω σε μένα, ελάχιστοι. Ελάχιστοι νέες και νέοι. Λοιπόν, παιδάκι μου, είμαστε τώρα σαν λέω, σαν δημαντήτω, τόσο παράτες, θα το έχω να σας πω, τα θυμάστε τα που σας λέω, ότι έρχομαι σε παράτες τώρα. Σε. Παράταση ζωής. Δηλαδή. Μαντήρω όλη την παράταση αυτή. Για να ασχοληθεί. Ενώ πρέπει να είναι έτσι, για να τότε πρέπει να βγαίνει. Μα έχει δοθεί η παράταση από πριν. Παράταση, μαντήρω όλη ένα σαν που θα πέντε μου οροστή, τώρα ένα ποσό και σου λέω του χρόνου θα μου το δώσω. Αλλιώ θα σε βάλω στη φυλακή. Έτσι μαντήρω όλη την παράταση. Διότι δεν θέλει την απολιά μα. Δυστυχώ όμω μαντήρωμε. Πείτε μα το Θεό. Πείτε μα το Θεό. Λοιπόν, παιδάκι μου, το προσέξτε μου να σώσουμε την ψυχή μα τώρα που έχουμε μπέρει τώρα ακόμη λίγο καιρό. Λίγο καιρό, δεν θα δώσετε χρήματα, διότι ο Κύριος δεν θέλει λεφτά να δώσετε για να σωτήσουμε. Θέλει την καλή μας πρόθεση. Καλή πρόθεση. Για να είστε από τα χανιά του στον κόσμο, είναι ένα δημιούργημα μεγάλο για εσάς. Το γράφει εντελώς. Λοιπόν, αυτό λέει, ούτε είστε να σου πει ο άνθρωπο, ούτε πήγε εσύ ο μέρος. Το κάνουμε αυτό. Δεν το κάνουμε. Να λοιπόν το κατατιμάμε. Άνθρωποι πρέπει να σημερώνουν ότι είμαστε εν Χριστώ αδελφοί όλοι. Και πρέπει, όπως θέλω σε περιποιηθώ εδώ στο μαστήρι, πού θέλω να με περιποιηθώ, να θα στο σπίτι σου. Όπως θέλω να σε δανείζω, με δανείζω, όπως θέλω να σε αγαπώ, να μ' αγαπάς. Θες του να σε κατηγορήσω στον κόσμο. Δεν θέλω, γιατί με κατηγορά σε μένα. Ποιος είναι εσύ θέση να κατηγορήσω τον άλλο, πέστε μου. Κανείς. Που όλοι είμαστε ένα. Το ίδιο. Λοιπόν, με ό,τι μετρομετρήσεις θα μετρηθείς και θα αντιμετρηθείς.